Στοιχεία για την οικονομία κατατέθηκε ο προϋπολογισμός στη Βουλή για το 2015. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε στον τύμβο της Αμφίπολης, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Κώστας Στασούλας. Στις αίρεση Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης των Εμπελητηρίων Ελλάδος, όλες οι τελευταίες εξελίξεις. Αύξηση των κρατικών εσόδων από το ΦΠΑ λόγω της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μαϊμαράκη, τον προϋπολογισμό του 2015. Όπως είπε ο κ. Μαϊμαράκης, η συζήτηση του προϋπολογισμού στην αρμόδια Επιτροπή των Οικονομικών θα ξεκινήσει την 3η 25 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει 4 συνεδριάσεις. Ακολούθως την 4η 3 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια, η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω την ιδιαίτερη τιμή να καταθέσω στο σώμα τον κρατικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015, τον τόμο για τις φορολογικές δαπάνες του 2015, καθώς και τους προσαρτημένους προϋπολογισμούς ορισμένων ειδικών ταμείων, λογαριασμών και ανεξάρτητων αρχών του οικονομικού έτους 2015. Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να οριστούν ημερομηνίες για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια του Σώματος. Καταθέτω επίσης τις εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών Δημοσιονομικών Ελέγχων, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνίων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του νόμου 4270 του 2014. Αρκετά αισιόδοξος ο φετινός προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρέπει να πούμε ότι έχει μέσα του πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αναφέρουν και για το πλεόνασμα που το προβλέπει 3%, αλλά και κάποιες από τις δαπάνες έχουν αυξηθεί σε σχέση και με την παιδεία και με την υγεία, πάρα πολύ μικρές, πάρα πολύ απειροελάχιστες. Όμως φαίνεται καθαρά στον φετινό προϋπολογισμό ότι δεν μπορεί να στηριχθεί στην παραγωγική δραστηριότητα. Ναι, μεν υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, αλλά όχι αυτά τα οποία προέβλεπαν στα προηγούμενα χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι και η συγκυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους, αν και ο κύριος Λαφαζάνης χθες, σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με τον προϋπολογισμό, είπε ότι και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά ίσως και προλάβουν οι εξελίξεις κάποιες από τις διαδικασίες. Γιατί πολύ απλά, όταν θα έρθει η Τρόικα και θα ζητήσει να υπάρξουν κάποιες μειώσεις σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες, τότε είναι λογικό η κυβέρνηση να μην τις αποδεχθεί. Όμως από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε δύο πράγματα τα οποία θα καθορίσουν την εξέλιξη του προϋπολογισμού. Πρώτα απ' όλα το Eurogroup το Δεκεμβρίου, που αν οι δανειστές και οι εταίροι είναι αυστηροί, θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά αναθεώρηση του προϋπολογισμού τους 3 πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Αν επιτύχει η κυβέρνηση μια καλή συμφωνία στο Eurogroup του Δεκεμβρίου, τότε προφανώς δεν θα χρειαστεί αναθεώρηση. Όμως, ένα άλλο θέμα το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο επόμενο έτος είναι η συμφωνία για τη βιωσιμότητα του χρέους, που και αυτό βεβαίως θα παίξει τον δικό του ρόλο στην όλη σταθερότητα, την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Αναμένεται να έχουμε σκληρή διαμάχη στην Βουλή σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζουν σκληρή επίθεση και κατά του κυρίου Γκίκα Χαρδούβελη, αλλά και γενικότερα για την όλη πολιτική της κυβέρνησης.
Όμως ένα θετικό το οποίο, εκτός από το πλεόνασμα, ένα θετικό το οποίο μπορούμε να προσάψουμε στην κυβέρνηση είναι ότι ο κ. Μαυραγάνης βγήκε για πρώτη φορά και είπε ότι το 2015 θα πρέπει να είναι χρονιά για ουσιαστική μείωση φόρων. Φεύγουμε από τα πλεονάσματα, φεύγουμε από όλη αυτή τη συζήτηση για, για τα οικονομικά δεδομένα και πάμε στην πραγματική οικονομία, στη μείωση φόρων που είδαμε πόσο ευεργετική ήταν η μείωση του 13% του ΦΠΑ, στο 13% του ΦΠΑ για την εστίαση. Για το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν μεν καλή κίνηση αλλά όχι ικανοποιητική στο επίπεδο που περιμέναμε να αποδώσουν, αλλά βέβαια περιμένουμε το επόμενο έτος και μεγαλύτερες και ισχυρότερες παρεμβάσεις στο δημοσιονομικό επιτελείο. Εξιχνιάστηκαν μετά από εμπεριστατωμένες έρευνες των αστυνομικών της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας 8 περιπτώσεις απάτης σε βάρος ιδιοκτητών φαρμακείων και 3 περιπτώσεις κλοπής που διαπράχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 2 Εβδόμου του 2014 έως 3 Εντεκάτου του 2014 στη Δράμα. Συνελήφθη στις 4 Εντεκάτου το μεσημέρι στη Δράμα από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας με τη συνδρομή των αστυνομικών της ομάδας Δίας, ένας 36χρονος Έλληνας κατηγορούμενος για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, απάτης και κλοπή. Αναλυτικότερα, ο δράστης στις 3 Εντεκάτου του 2014 το απόγευμα μετέβησε φαρμακείο στη Δράμα, όπου προσκόπησε μία ιατρική συνταγή και προμηθεύτηκε 3 κουτιά του φαρμακευτικού σκευάσματος Βουγκλεμπάλ 90, δηλαδή δισκία. Η ιδιοκτήτρια του φαρμακείου, μετά από υπόνοιες περιπλαστότητες της παραπάνω ιατρικής συνταγής, κατήγγειλε το συμβάν στο Τμήμα Ασφάλειας Δράμας. Ακολούθως, αστυνομικοί της ομάδας δίωξης ναρκωτικών πραγματοποίησαν εμπεριστατωμένες έρευνες για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτών, προέκυψε ότι ο 36χρονος στις 2 Εβδόμου του 2014, την 1η Δεκάτου και στις 29 και 30 Δεκάτου του 2014, αφαίρεσε από το γραφείο γιατρού του ΙΚΑ Δράμας 9 κενά έντυπα ιατρικής συνταγής, τα οποία στη συνέχεια παραποιούσε και πλαστογραφούσε, προκειμένου να τα προσκομίζει σε φαρμακεία της Δράμας και να προμηθεύεται φαρμακευτικά δισκεία. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης μετέβη συνολικά 8 φορές σε 3 φαρμακεία, όπου προσκόμισε 5 παραποιημένα πλαστογραφημένα έντυπα ιατρικής συνταγής και 3 έγχρωμες φωτοτυπίες αυτών και προμηθεύτηκε 900 δισκία διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων, εξαπατώντας με αυτόν τον τρόπο τους ιδιοκτήτες των φαρμακείων. Τα παραπάνω παραποιημένα έντυπα και φωτοαντίγραφα κατασχέθηκαν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στις 4 Εντεκάτου, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 36χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 δισκία, μεταξύ των οποίων και φαρμακευτικά σκευάσματα του τύπου Λεξοτανίλ. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της ομάδας δίωξης ναρκωτικών με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου στο σπίτι του δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 83 δισκία φαρμακευτικών σκευασμάτων Ζάναξ και Βουμπεγκάλ, 7 κενά κουτιά των φαρμακευτικών σκευασμάτων Λεξοτανίλ, Βουλγεμπάλ και Ζάναξ, μία κενή ιατρική συνταγή και μία παραποιημένη ιατρική συνταγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για κλοπές και ναρκωτικά. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ η προανάκριση και οι έρευνες συνεχίζονται από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σημαντικά είναι τα έσοδα που έχουν πάει στον κρατικό κορβανά από τον ΦΠΑ που αποδίδουν οι πρατηρούχοι καυσίμων μετά την αύξηση στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης που παρατηρήθηκε μετά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απομένει τώρα να βρεθεί και η λύση αναφορικά με το θέμα της επιστροφής φόρου. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ξεκινήσαμε αρκετά καλά σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές. Συντέλεσε πάρα πολύ ότι οι τιμές διεθνώς έχουν πέσει και άρα ο καταναλωτής παίρνει φτηνότερο πετρέλαιο. Ανασταλτικός παράγοντας είναι ότι παραμένει η επιβάρυνση που έχει στους καταναλωτές τα 35 λεπτά στο λίτρο που τα παίρνουν μετά ένα 20ήμερο. Παρόλα αυτά είχε ένα ενδιαφέρον στις αρχές του μήνας, όταν ο κόσμος είχε λεφτά, είχε κίνηση. Καταλαβαίνετε όσο περνάνε οι μέρες, λιγοστεύουν τα λεφτά του κόσμου και περιμένουμε πάλι τέλος του μήνα, αρχές του μήνα, να πληρωθεί ο κόσμος για να ξαναδουλέψουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την επιστροφή, αυτή την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τι συμβαίνει με αυτό? Ένας αρνητικός παράγοντας είναι που λίγο ο κόσμος είναι ακόμα διστακτικός, είναι και αυτό. Έχουμε φτάσει 22 του μηνός και ακόμα δεν έχουν μπει τα λεφτά στον κόσμο. Η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε και ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουν καθυστερήσει να βάλουν τα λεφτά γιατί δεν έχουν βγάλει την εγκύκλιο ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να τα πειράξουν να χρωστάει οποιοδήποτε καταναλωτής. Περίεργο μου ακούγεται γιατί. Όταν ξέρουν τη διαδικασία από πέρσι, περιμένουν 22 του μηνός να βγάλουν μια εγκύκλιο ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να δεσμευτούν αν υπάρχουν υποχρεώσεις άλλες στην εφορία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα, ώστε ο κόσμος να πάρει τα λεφτά του, να έχει μια ρευστότητα για να ξαναγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης. Ήδη το κράτος άρχισε να καταλαβαίνει ότι με τη μείωση των τιμών που είχε στο πετρέλαιο θέρμανσης,
Τα έσοδα του έχουν αυξηθεί και από ό,τι λένε τα πρώτα στοιχεία, το ΦΠΑ που παίρνουν από τους πρατηριούχους έχει αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τις δύο προηγούμενες χρονιές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τους γίνει μάθημα ώστε του χρόνου να καταργήσουν εντελώς το δικό φόρο, ώστε όλοι οι καταναλωτές να μπορούν να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να πάρουν περισσότερα έσοδα. Με υψηλές τιμές, με υψηλούς φόρους, μην περιμένουν καταναλώσεις. Για να γίνουν καταναλώσεις, οποιοδήποτε προϊόν πρέπει να είναι χαμηλές οι τιμές για να γίνουν εισπράξεις. Σημαντικές ήταν οι δεσμεύσεις για το θέμα των λαϊκών παραγωγών που απέσπασε η Α τηλεόραση από τον αρμόδιο Υπουργό Γεράσιμο Γιακουμάτο, όπως επίσης και από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα αναφορικά με την επιχειρηματική συνεργασία των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου των Επιμελητηρίων όλης της χώρας που πραγματοποιήθηκε στις Σέρες. Από τις Σέρες μας ενημερώνει ο καλός συνάδελφος Κώστας Μπούμπας. Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος πραγματοποιήθηκε το διήμερο στις Σέρες. Τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου που τον ταλανίζουν αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα λέγαμε καυτά. Μέσα σε αυτά συζητήθηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή το πώς θα λειτουργούν τα επιμελητήρια, σε ό,τι αφορά βεβαίως τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουν στους επιχειρηματίες, όπως είναι για παράδειγμα το ΓΕΜΗ, διότι από 1η-1η του 2015 θα καταργηθεί η υποχρεωτική εισφορά των επιχειρηματιών στα επιμελητήρια. Πρόεδρε, από 59 επιμελητήρια της χώρας που εκπροσωπούν 800.000 επιχειρηματίες βρέθηκαν στην πόλη των Σερών. Μεταξύ αυτών και οι υπουργοί, όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Κρέκας, ο Υφυπουργός ο κ. Γιακουμάτος, αλλά και ο Υφυπουργός Εσωτερικών ο κ. Λεονταρίδης. Δεσμεύτηκαν προκειμένου τα επιμελητήρια να αποτελέσουν ένα εργαλείο και έναν μοχλό ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το επιχειρήν. Σε ερωτήσεις που γίναν τώρα για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, τόσο στον κ. Γιακουμάτο όσο και στους υπόλοιπους υπουργούς, ήταν ότι θα υπάρχει μια δέσμευση προκειμένου μικρής φύσεως, κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις και όχι μόνο, όπως τέτοιες δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να υπάρχουν τα εχέγγυα, να υπάρχει ένα καλύτερο δηλαδή φορολογικό καθεστώς, αλλά και αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όμορα βαλκανικά κράτη να δοθούν κίνητρα προκειμένου να επιστρέψουν σε ένα καλύτερο φορολογικό περιβάλλον. Σε ερώτηση τώρα της Α τηλεόρασης, αν υπάρχουν αυτές οι προοπτικές και για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Δράμα, δηλαδή σε παραμεθόριες περιοχές, τόσο ο κ. Γιακουμάτος, όσο και ο κ. Κρέκας, αλλά και ο κ. Λεονταρίδης, είπαν ότι είναι προτέρημά τους, θα λέγαμε, να δώσουν ένα επιχειρήν κυρίως στην περιφέρεια. Κάτι στο οποίο συμφωνεί και ο Πρόεδρος των Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κ. Μίχαλος, ο οποίος μάλιστα σε κοινή συνέντευξη στην Α τηλεόραση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας, τον κ. Γεωργιάδη, αλλά και τον οικονομικό επόπτη, τον κ. Καμπουρίδη, είπε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα στο Επιμελητήριο της Αθήνας και στο Επιμελητήριο της Δράμας, αλλά και βέβαια και με όλα τα επιμελητήρια της χώρας. Στο ίδιο μήκος κύματος απήντησε και ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Γκίρμπιτζας, λέγοντας ότι υπάρχει συνεργασία με το Επιμελητήριο της Δράμας και το Επιμελητήριο της Καβάλας και αυτή η συνεργασία τώρα θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, διότι άλλη διέξοδος δεν υπάρχει. Σε ένα σκληρό και ανταγωνιστικό περιβάλλον θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες των επιμελητηρίων και κυρίως σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θα πάμε τώρα σε μια αποκλειστική είδηση που έρχεται μέσα από την Α Βορείου Ελλάδος. Ερώτηση λοιπόν της Α τηλεόρασης απέναντι στον κ. Γιακουμάτο για το πρόβλημα που έχουν η παραγωγή λαϊκών αγορών σε ό,τι αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό, δηλαδή να πουλούνε οποροκυπευτικά στις λαϊκές αγορές. Το πρόβλημα αυτό δεσμεύτηκε στην κάμερα της Α τηλεόρασης ο κ. Γιακουμάτος, ο υφυπουργός, λέγοντας ότι τη Δευτέρα υπογράφεται τελικά αυτό και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης, γίνεται δηλαδή ΦΕΚ. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική είδηση που θα επιλύσει πρόβλημα σε χιλιάδες παραγωγούς λαϊκών αγορών ανά την Ελλάδα και έρχεται η είδηση αυτή μέσα από την Α τηλεόραση και τη δέσμευση πλέον on camera του κυρίου Γιακουμάτου. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος ήταν στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, είπε ότι συνεχίζει τις επαφές του με τον Περιφερειάρχη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Παυλίδη, και σε ερώτηση δική μας, δηλαδή της Α τηλεόρασης, εάν θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στις δύο περιφέρειες για να έχουμε ένα επιχειρήν σε σωστές βάσεις, δηλαδή για μια επιχειρηματική και τουριστική ανάπτυξη, ο κύριος Τζιτζικώστας είπε ότι συζητάει με τον κύριο Παυλίδη και οι συζητήσεις και οι συναντήσεις αυτές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να υπάρξει ένα κοινό πλάνο ανάμεσα στις δύο περιφέρειες. Τέλος, να σημειώσουμε ότι υπήρχε παράλληλη ημερίδα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς η κυρία Οικονομάκου, που είναι η πρόεδρος του δικτύου γυναικών από το Ευρωεπιμελητήριο, είπε ότι η γυναικεία
γυναική επιχειρηματικότητα πλέον μπαίνει σε άλλη βάση. Θα υπάρχει μια ενημέρωση στις γυναίκες επιχειρηματίες αλλά και σε αυτές που θέλουν πλέον να δραστηριοποιηθούν στο βιοτεχνικό ή βιομηχανικό κλάδο, προκειμένου να μπορέσουν να ορθοποδήσουν οι μικρές κυρίως γυναικείες επιχειρήσεις, διότι πιστεύει στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και πρέπει να της δώσουμε άλλα φτερά προκειμένου να έρθει αυτός ο αναπτυξιακός μοχλός μέσα από το θηλυκό μυαλό του επιχειρήν. Κώστας Μπούμπας από τις Σέρες για την Αλφα Τηλεόραση Βορείου Ελλάδος. Εγώ κατά πρώτον είμαι ευτυχής και χαρούμενος που είμαι στην καρδιά της Μακεδονίας. Στις Σέρες ένας ιστορικός, υπερήφαρος και αξιοπρεπής νομός. Χαίρομαι γι' αυτό πρώτα και για τις Σέρες και για τους Σέρεους. Το δεύτερο, παρίσταμε σε μια γενική συνέλευση των Επιμελητήριων Ελλάδος. Είναι η κρισιμότερη, θα έλεγα η αποφασιστικότερη γενική συνέλευση του κλάδου εδώ και 60 χρόνια. Από 1η-1η-15 σταματάει η υποχρεωτικότητα. Και αυτό έχει μια λογική. Να μην έχουμε υψημένο κοστολόγιο στις επιχειρήσεις. Πρέπει να μειώσουμε τα έξοδα των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να πορευτούμε. Τα επιμελητήρια είναι απαραίτητα, βοηθούν την τοπική κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα, στο εμπόριο. Τώρα τελευταία βλέπω και είμαι πολύ ευτυχής ότι γίνονται εκθέσεις πάρα πολλές ποτών, τροφίμων, διάφορα προϊόντα, τα οποία βνοούν πάρα πολύ την τοπική κοινωνία για τους εμπόρους αλλά και τους καταναλωτές. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα. Μια χώρα που 6 χρόνια δεινοπάθησε στην ύφεση και για πρώτη φορά φέτος έχουμε 1,7 ανάπτυξη και για το 15 πρώτα Θεός ευελπιστούμε στο 3%. Άρα λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε τα επιμελητήρια. Το σχέδιο νόμου έχει κατεθεί στη Βουλή, έχει πάρει σειρά για να συζητηθεί. Είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα το αναλύσω αύριο με λεπτομέρειες, να μην βιάζεστε. Έτσι, πρώτα στους ενδιαφέρουμενους και μετά στους άλλους. Σε επώνυμο ιδιότητα να μας πείτε. Διαμαντάρας Αλέξανδρος, πρόεδρος επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Λοιπόν, κύριε Διαμαντάρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μέγκλα γιατί έχει ετοιμάσει ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Η φιλοξενία είναι πολύ ζεστή και ελπίζουμε να την νιώσουμε ακόμα περισσότερο. Έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και με τους υπουργούς του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ποιο είναι το ζητούμενο για το επιμελητήριο? Το 2015 κόβονται οι συνδρομές. Ποιο θα είναι το μέλλον και τι περιμένετε να ακούσετε από την κυβέρνηση? Με τους υπουργούς μιλάμε όλο αυτό το διάστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε φτάσει ήδη στο παραένα. Εάν και σήμερα δεν έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, το μέλλον των επιμελητήριων είναι δυστυχώς πάρα πολύ άσχημο. Εμείς μέχρι τελευταία στιγμή θα πολεμήσουμε να δείξουμε ότι το επιμελητήριο είναι ο μοχλός ανάπτυξης. Κάποιοι το αντιλαμβάνονται, κάποιοι δεν θέλουν να μας έχουν στα πόδια τους. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει και ελπίζουμε να είμαστε νικητές εμείς και όχι κάποιοι άλλοι. Το ζήτημα καθορισμού ενός λατομείου απασχόλησε ιδιαίτερα την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. Όπως τονίζει σχετικές του δηλώσεις ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Άγγελος Λίσελης, οι αρμοδιότητες του Δήμου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σχετικά μικρές. Υπήρξε μια αίτηση προς το Δήμο. Ο Δήμος βέβαια γνωμοδοτεί μόνον για το αν δίνει τη δυνατότητα στον επίδοξο επενδυτή να κάνει γεωτρήσεις δοκιμαστικές. Η πρώτη αίτηση αφορούσε μια έκταση 85 στρεμμάτων, κυρίως στο αγρόκτημα του Ανθοχωρίου και λίγο της Καλλιθέας. Εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ακούγοντας τις αιτιάσεις των δύο προέδρων Ανθοχωρίου και Καλλιθέας, διατήρησε την επιφύλαξή του και είπε ότι αφού θα γίνει μια επιτροπή από Δημοτικούς Συμβούλους και από ανθρώπους που έχουν την όποια ανησυχία, θα κάνει μια επετόπια έρευνα, πράγμα που έγινε, και επανήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο ακυρώνοντας την πρώτη, δηλαδή την έγκριση που δώσαμε, την έγκριση για τις δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Επανήλθαμε καθώς και ο υποψήφιος επενδυτής μείωσε την έκταση που ζητούσε, από 85 στρέμματα πήγε στα 30. Τα 30 αυτά στρέμματα αφορούν 28 στο αγρόκτημα του Ανθοχωρίου, 2 στο αγρόκτημα της Καλλιθέας. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν στην πλειοψηφία του, στη μεγάλη του πλειοψηφία, το λέω αυτό μεγάλη με την έννοια ότι και η αντιπολίτευση στο μεγαλύτερο της ποσοστό ψήφισε ναι, ενέκρινε τη δυνατότητα δοκιμαστική έρευνας στο λατομείο. Να πούμε ότι ο Δήμος μας γνωμοδοτεί μόνον για το αν θέλει να γίνουν ή όχι δοκιμαστικές έρευνες. Η παραχώρηση και η εκμετάλλευση λατομικής περιοχής είναι άλλου αρμοδιότητα, εν προκειμένου είναι της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης αρχής.
Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε στον Τίμβο Καστά, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Κώστας Στασούλας μετά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης για την πορεία των ερευνών στον αρχαίο τάφο. Στόχος είναι τώρα το αφικό μνημείο να γίνει ορατό και να το θαυμάζουν όλοι, πρόσθεσε. Όσον αφορά τον σκελετό, ο κύριος Στασούλας ανέφερε ότι την έρευνα θα την αναλάβουν Έλληνες επιστήμονες. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Αμφίπολης για τις νέες εξελίξεις στον Λόφο Καστά. Ο Υπουργός έκανε λόγο για ένα μοναδικό μνημείο εξαιρετικής σημασίας. Στην αρχή της δήλωσής του ευχαρίστησε τόσο τους, την ανασκαφέα, την υπεύθυνη ανασκαφέα της περιοχής, την κυρία Κατερίνα Περιστέρη, όσο και την ανασκαφική ομάδα που από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πραγματοποιούν ανασκαφές στο Λόφο Καστά της Μεσολακιάς, στο Δήμο Αμφίπολης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον ανέφερε των βουλευτών του νομού, οι οποίοι σήμερα, Δημήτρη, έδωσαν το παρόν προκειμένου να ενημερωθούν για τα ευρήματα στο Λόφο Καστά. Το καινούργιο το οποίο αρχίζει και το οποίο είναι προς ανακοίνωση και ήρθε διαστόματος του Υπουργού Πολιτισμού του κ. Κώστα Στασούλα είναι οι ζωγραφιές οι οποίες βρέθηκαν, αν μου επιτρέπετε για τη φράση, στα επιστήλια, στα τρία κομμάτια επιστηλού τα οποία είχαν βρεθεί πριν από μερικούς μήνες, τέλη Αυγούστου αν δεν κάνω λάθος. Όπου κάποιοι τότε είχαν πει ότι υπάρχει κάτι γραμμένο πάνω στα επιστήλια. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Στασούλας ανέφερε ότι υπάρχουν παραστάσεις, υπάρχουν χρώματα, υπάρχουν εμφανίσεις αντικειμένων, υπάρχει κάτι ζωγραφισμένο πάνω σε αυτό, τα οποία μέχρι στιγμής αχνοφαίνονται και τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις για το τι ακριβώς υπάρχει πάνω στα τρία κομμάτια του επιστηλίου. Να πούμε ότι ο Υπουργός ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ανασκαφής, η οποία πραγματοποιήθηκε από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι της η κυρία Περιστέρη στον Λόφο Καστά της Αμφίπολης. Τα σημαντικά ευρήματα, οι σφίγγες, οι καριάτιδες, το ψηφιδωτό το οποίο υπάρχει στον τρίτο θάλαμο, μέσω της φωτογραφίας αδικούνται, μας είπε χαρακτηριστικά. Από κοντά είναι ζωντανά όλα τα σημαντικά ευρήματα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα και λόγω και των ανακοινώσεων και της δημοσιότητας που έχει πάρει το όλο θέμα, υπάρχει μία έκρηξη, μας είπε ο Υπουργός, έκρηξη επισκεψιμότητας στο Μουσείο της Αμφίπολης αλλά και στην περιοχή του Δήμου Αμφίπολης. 1500 άτομα κάθε Σαββατοκύριακο δίνουν το παρόν προκειμένου να ξεναγηθούν στο Μουσείο της Αμφίπολης αλλά και να δουν από μακριά τις ανασκαφές οι οποίες πραγματοποιούνται στο Λόφο Καστά της Μεσολακιάς. Υπάρχει μεγάλος δρόμος μπροστά μας προκειμένου να αποκαλυφθούν τα υπόλοιπα βρήματα τα οποία ενδεχομένως να υπάρχουν μέσα στο Λόφο Καστά, δεδομένου το ότι και τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν ανακοινώσεις για τις έρευνες οι οποίες θα γίνουν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Να σου πω ότι όλοι παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις, παρακολούθησαν με αμείωτο το ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις τόσο οι δημοσιογράφοι όσο και οι βουλευτές των Σερών, ο κ. Μενέλαος Βλάχβης, η Φωτεινή Αραμπατζή, αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεόφιλος Λονταρίδης. Επίσημες ανακοινώσεις περιμένουν και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες, οι οποίοι βρέθηκαν στο Μουσείο της Αμφίπολης. Χαρακτηριστική δήλωση είναι και ενός κατοίκου από την Δράμα, ο οποίος βρέθηκε αυτήν την ώρα, βρίσκεται στο Μουσείο της Αμφίπολης, ο οποίος περιμένει να μάθει τους επόμενους μήνες για τον ένικο του τάφου και ευελπιστεί, όπως και οι κάτοικοι της Μεσολακιάς, να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Αρκετοί ήταν και σήμερα, Σάββατο, οι καταναλωτές που επισκέφθηκαν τη λαϊκή αγορά των παραγωγών στη Δράμα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των παραγωγών που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά αυτή, η σχέση τιμής και ποιότητας των προϊόντων είναι πάρα πολύ καλή. Η λαϊκή του Σαββάτου, που είναι μια αγορά παραγωγών, όπου είναι η σωστή η ονομασία της, έχει πλέον εδρεωθεί στην συνείδηση των καταναλωτών. Κάθε Σάββατο είναι μεγάλη προσέλευση των καταναλωτών, όπου βρίσκουν φρέσκα προϊόντα, όπου η παραγωγή από το χωράφι τα φέρνουν κατευθείαν στον πάγκο. Όπως βλέπετε, είναι σε μια πολύ καλή περίοδο, όπου τα ζαρζαβάτια είναι σε μεγάλη αυθονία, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές.
Πάντα τις προσέχουν οι παραγωγοί στην προσπάθεια να μπορούν να είναι και πολύ χαμηλές οι τιμές, αλλά και να έχουν και μια καλή ποιότητα για τους καταναλωτές. Να πούμε ότι έχουμε μπει πλέον σε μια διαδικασία προώθησης και άλλων προϊόντων, τοπικών προϊόντων που παράγονται εδώ. Περιμένουμε άλλους 2-3 παραγωγούς οι οποίοι θα φέρουν τοπικά προϊόντα και πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο πλήρης η αγορά. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι κάποιος παραγωγός να λάβει μέρος σε αυτή τη λέγη? Είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, δεν υπάρχει καμία συνδρομή ή καμία οικονομική επιβάρυνση για αυτούς οι οποίοι θα έρθουν εδώ. Απλά να τηρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί με τον νόμο αυτών των αγορών, όπου οι παραγωγοί οι οποίοι έρχονται στην αγορά των παραγωγών δεν μπορούν να συμμετέχουν σε άλλη αγορά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα των προϊόντων? Η ποιότητα των προϊόντων σας λέω ότι είναι εξαιρετική. Αυτό είναι κάτι που μπορούν να το δουν οι καταναλωτές. Θα αξίζει τον κόπο να έρθουν από εδώ, από την αγορά, να δουν τα προϊόντα. Είναι ολόφρεσκα. Φανταστείτε ότι οι περισσότεροι σηκώνουν το πρωί 4-5 ώρα, κόβουν το προϊόν για να το φέρουν εδώ στους πάγκους. Και η ποιότητα αλλά και η ποσότητα είναι επαρκής. Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες στα λαχανικά, καθώς επίσης και προϊόντα όπως είναι το μέλι, όπως είναι οι πατάτες, όπως είναι τα φρούτα, τα οποία το ξαναλέω είναι προϊόντα που παράγονται εδώ στη Δράμα. Δεν εμπορεύεται κανείς τα προϊόντα που φέρνει στη λαϊκή. Στην απογραφή του ζωικού του κεφαλαίου θα πρέπει να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η απογραφή σχετίζεται και με την καταβολή της εξωτικής αποζημίωσης. Πρόσφατα εκδώσαμε την ιατρική υπηρεσία της Δράμας, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου, υπενθυμίζοντας στους κτηνοτρόφους που έχουν εγωπρόβατα ότι είναι υποχρέωσή τους να κάνουν απογραφή του ζωικού κεφαλαίου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και ακολούθως να την κοινοποιήσουν στα κτηνιατρία της περιοχής τους, ώστε να γραφτεί στην βάση δεδομένων. Με χθεσινό έγγραφο επίγον που πήραμε από το γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας πληροφορούν ότι εάν εφέτος κάποιος τελειώσει γρήγορα την απογραφή μέχρι 30 Νοεμβρίου, την παραδώσει, την κοινοποιήσει στα κτηνιατρία και περάσει στην κτηνιατρική βάση δεδομένων μέχρι αυτή την ημερομηνία, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου λοιπόν, θα πληρωθεί την εξωτική αποζημίωση μέχρι τις 31 Δωδεκάτου. Αυτό εδώ, από ό,τι λέει το έγγραφο, γίνεται για να βοηθηθεί η κτηνοτροφία λόγω των πολλαπλών προβλημάτων και των απολειών που είχε τη φετινή χρονιά με τα γνωστά προβλήματα που όλοι μας ξέρουμε. Ένα άλλο σημείο το οποίο διευκρινίζουμε με την ευκαιρία αυτή είναι ότι οι απώλειες που έχουν οι κτηνοτρόφοι στο ζωικό τους κεφάλαιο από τον καταλογικό πυρετό και από την ευλογιά τον φετινό χρόνο δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη στην εξωτική και αυτή θα λάβει υπόψη το καταγεγραμμένο ζωικό κεφάλαιο που υπήρχε τον Μάιο του 2014. Αυτά λοιπόν τα δύο σημεία ήθελα να ξεκαθαρίσουμε και να ενημερώσουμε τους κτηνοτρόφους ότι όσο πιο γρήγορα μπορέσουν να κάνουν αυτή την απογραφή και να τη δηλώσουν στα κτηνιατρία, τόσο πιο σύντομα θα εισπράξουν και την εξωτική αποζημίωση. Σε φάση ολοκλήρωσης είναι οι σχετικές διαδικασίες για τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου του Φαλακρού, όπως σημείωσε στις σχετικές του δηλώσεις ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης. Μετά από πολλές καθυστερήσεις ολοκληρώνουμε την διαδικασία για να πάρουμε το σήμα και την έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και από το Υπουργείο Τουρισμού. Μία προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε εδώ και 2 μήνες σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Κυριαζίδη, η οποία έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση και την ερχόμενη εβδομάδα καταθέτουμε και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού όλα τα σχετικά για να μπορέσει το χιονοδρομικό να λειτουργήσει με προδιαγραφές τις οποίες απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να έχει ένα πιστοποιημένο σήμα το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα στη νέα χρονιά να το βγάλουμε σε διεθνή διαγωνισμό που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που απαιτούνται, κάτι το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια δεν είχαμε ούτε έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, ούτε σήμα το οποίο να είναι πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα με όλες αυτές τις διαδικασίες να πληρούμε και την νομιμότητα αλλά και να πληρούμε και τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης θέλω να τονίσω ότι ο Υπουργός
τουρισμού, η οποία μας διαβεβαίωσε ότι μέσα από το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα μας στηρίξει ώστε να ανακαινήσουμε και να εξυγχρονίσουμε το χιονοδρομικό κέντρο για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να πάνε στη γειτονική Βουλγαρία και σε μια δύσκολη περίοδο που κάθε ευρώ είναι χρήσιμο για την τοπική οικονομία, τα χρήματα να μείνουν εδώ και όχι στις γειτονικές χώρες. Θα συνεχιστούν τη Δευτέρα και την Τρίτη οι διανομές φρούτων από το Σύλλογο Πολυτέκνων Δράμων προς τα μέλη του. Παράλληλα, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Νίκος Μολοκτός, οι Πολυτέκνοι θα γιορτάσουν τον προστάτη τους Άγιο Στύλιανο με θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην πόλη της Δράμας. Πράγματι, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Δράμας γιορτάζει τον Άγιο του στις 26 Νοεμβρίου, Τετάρτη, τον Άγιο Στυλιανό. Είναι προστάτης των παιδιών και προστάτης του Συλλόγου Πολυτέκνων. Θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι πολυτέκνοι, αλλά και οι φίλοι μας, οι φίλοι των πολυτέκνων, του Συλλόγου Πολυτέκνων, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, οι οικογένειες στη Δράμα, στο νομό Δράμα, στην περιφερειακή ενότητα Δράμας, είναι 2.400 περίπου. Με τα 6 παιδιά ο κάθε οικογένεια, νομίζω απαριθούμε γύρω στους 14-15.000 μέλη. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά, γιατί και είμαστε ο σύλλογος ο οποίος έχει περισσότερα ενδιαφέροντα και περισσότερες δράσεις. Πέρα από τη γιορτή μας την Τετάρτη, που καλούμε όλους να έρθετε στον Άγιο Νικόλαο το πρωί την Τετάρτη για να γιορτάσουμε μαζί, θα έχουμε μια θεία λειτουργία, αρτοκλασία και μετά δεξίωση. Συνεχίζουμε τις διανομές προϊόντων. Είχαμε μοιράσει εχθές ακτινίδια. Συνεχίζουμε, έχουμε στην αποθήκη μας ακτινίδια. Τη Δευτέρα θα έχουμε πορτοκάλια και την Τρίτη θα έχουμε μήλα. Πέρα από αυτό θα συνεχιστούν οι διανομές και το επόμενο διάστημα, φέροντας αγαθά και προϊόντα στις πολυτέκνες οικογένειες, τουλάχιστον να ανακουφιστούν οικονομικά, να έχουμε και τα φρούτα μας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος δεν θα δώσει τρόφιμα. Τα προϊόντα αυτά σταμάτησαν, θα δοθούν υποτύπων επιδόματος και θεωρώ ότι ήδη έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση, η πολιτεία να σχηματίζει την εικόνα και αυτό το background με το οποίο θα δοθούν αυτά τα προϊόντα, τα χρήματα αυτά στις οικογένειες, οι οποίες βέβαια με βάση τα οικονομικά κριτήρια θα είναι χαμηλού εισοδήματος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επαναλαμβάνω πάλι, την Τετάρτη γιορτάζουμε, καλούμε τον κόσμο να έρθει εκεί στον Άγιο Νικόλαο, την Δευτέρα έχουμε πορτοκάλια και την Τρίτη έχουμε μήλα. Το πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» θα υλοποιήσει ο Δήμος Προστοτσάνης από τις 26 Νοεμβρίου του 2014 μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου του 2015. Θα πραγματοποιηθούν 22 συναντήσεις σε αυτό το διάστημα. Το πρόγραμμα απευθύνεται στον ενήλικο πληθυσμό του Δήμου της Προστοτσάνης και είναι αναπτυγμένο σε απογευματινές ώρες, Σάββατο, και μάλιστα να μπορούν οι συμμετέχοντες να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους. Εδώ και καιρό προετοιμάζει ο Δήμος μας την ομάδα εθελοντών του. Η ομάδα εθελοντών όμως δεν θέλουμε να είναι μια ομάδα έτσι τυχαία που να έχουν απλώς διάθεση εθελοντισμού. Είναι μια ομάδα που θα γίνει υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το πρόγραμμα λέγεται «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους». Έχει ένα σημαντικό αριθμό ωρών. Θα έρχονται επιμορφωτές από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θα μετακινηθούν και οι δικοί μας εθελοντές, αφού διαμορφώθηκε ο κατάλογος και προς την Καβάλα, αφού πάρουν την εξειδίκευση, την εκπαίδευσή τους, θα πιστοποιηθούν ως εθελοντές μέσα από το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας, θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για οτιδήποτε έκτακτο συμβεί στο Δήμο μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα βοηθήσουν το Δήμο σε δράσεις εθελοντικές. Υπήρχε διάθεση από τον κόσμο, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και το πρόγραμμα ξεκινάει ως ο νούπο. Μια άλλη προσπάθεια που κάνει ο Δήμος μας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Εστία, είναι ένας έρανος αγάπης για τις μέρες που έρχονται, σε υλικά διατροφής τα οποία είναι μακράς διαρκείας, δηλαδή κονσέρβες, γάλατα σκόνη, γάλατα μακράς διαρκείας, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζια, ρουχισμό, είδη καθαριότητας. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, θα βγουν οι άνθρωποι του Συλλόγου και άνθρωποι του Δήμου και θα δεχθούν τις προσφορές του κόσμου. Από τον Πανσέλινο στο Σεζάν, παράδοση και δημιουργία στην ζωγραφική τέχνη. Ήταν το θέμα της διάλεξης του ζωγράφου-αγιογράφου Κωνσταντίνου Κουγιουμτζή που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμα στο Δημοτικό 2. Ο Σύλλογος Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών με φιλοξενεί σε μία εκδήλωση αφιερωμένη στην ζωγραφική και ειδικά στη ζωγραφική της καθημάς παράδοσης. Είναι μία ομιλία που προήλθε κυρίως από τη διάθεση της Προέδρου του Συλλόγου
έπειτα από μια έκθεση που κάναμε μαζί, να πούμε 5 πράγματα για αυτή τη ζωγραφική και να δούμε τελικά ότι πράγματι είναι μια ζωγραφική που μπορεί να ξεκινά από μια πολύ μακριά παράδοση, αλλά φτάνει στο σήμερα και μπορεί να γίνει μια σύγχρονη εικαστική γλώσσα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε στη σημερινή βραδιά. Ναι, να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που για ακόμη μια φορά μου κάναν την τιμή να παρουσιάσω κάτι στα πλαίσια του Συλλόγου. Έχουν φιλοξενήσει ήδη 2 φορές κάποια έκθεσή μου και αυτή είναι η δεύτερη φορά που θα ασχοληθούμε με τη ζωγραφική, θα μιλήσουμε για τη ζωγραφική και ιδιαιτέρως για αυτό που με αφορά κυρίως την ζωγραφική της δικής μας παράδοσης. Ο τίτλος είναι λίγο περίεργος, ίσως διαβάζοντας τον κάποιος μπορεί να πει τι δουλειά έχει ένας ζωγράφος της βυζαντινής κυρίως παράδοσης με τον Σεζάν. Η αλήθεια είναι ότι έψαξα πάρα πολύ προσεκτικά για να τον επιλέξω και έχω πολύ συγκεκριμένο λόγο που θα σας τον αναλύσω βέβαια σήμερα γιατί επέλεξα να παντρέψω τον Πανσέληνο και τον Σεζάν. Καταρχήν πρέπει να σας διευκρινίσω ποιος είναι ο Πανσέληνος. Ο Πανσέληνος είναι ο μεγαλύτερος ζωγράφος στην ελληνική επικράτεια και όχι μόνο τον 13ο αιώνα. Ο ζωγράφος που άφησε το στίγμα του σε όλη τη Βαλκανική και φυσικά είναι η αφορμή για να ξεκινήσει η ζωγραφική του Πανσέληνου, για να ξεκινήσει η ζωγραφική στην Δύση, την περίοδο που ο Πανσέληνος που ζωγράφησε, η Ελλάδα ήταν ο ζωγράφος της Ευρώπης και πάρα πολύ επηρέασε η ζωγραφική του Βυζαντίου και κυρίως της αναγέννησης των παλαιολόγων στο να ξεκινήσει κάποια πράγματα, να ξεκινήσουν κάποια πράγματα στη Δύση. Τον Σεζάν πάλι τον επέλεξα διότι είναι ο πατέρας του μοντερνισμού. Από τον Σεζάν μπορούμε να πούμε κυρίως ξεκίνησαν κάποια πράγματα, ξεκίνησαν οι ζωγράφοι να μιλούν για σύγχρονη, για μοντέρνα τέχνη. Τώρα, πού κολλάνε αυτοί οι δύο? Κολλάνε. Πράγματι ταιριάζουν, διότι στην πραγματικότητα αυτό που κάνανε στο Βυζάντιο οι ζωγράφοι ήταν μια επανάσταση στην τέχνη, όπως έφεραν οι υπερσιονιστές και κυρίως ο Σεζάν, που ήταν μετα-υπερσιονιστής, ήταν κυρίως, μπορούμε να το κατατάξουμε, ως τον πρώτο μοντέρνο. Να περάσουμε για τη συνέχεια να δούμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Και με την πρόγνωση του αυριανού καιρού, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.